Ο Δήμαρχος Καβάλας, ο κύριος Σιμιτζής, ο κύριος Κωνσταντίνος Σιμιτζής και πρόεδρος της ΠΕΔ, συνυπέγραψε με τους υπόλοιπους δημάρχους το ψήφισμα αυτό το οποίο κρατώ στα χέρια μου με ημερομηνία, όπως είπαμε, 16 Μαρτίου του 2012. Πρέπει να πούμε πως εκείνες τις ημέρες είχε ήδη, ή λίγες ημέρες αργότερα, είχε ήδη αδειοδοτηθεί η επένδυση στις σκουριές Χαλκιδικής. Η Χαλκιδική είναι πολύ πιο κοντά στην Καβάλα από ότι το πέραμα της Αλεξανδρούπολης. Θεωρητικά λοιπόν, με την έννοια αυτή και με βάση την επικινδυνότητα που περιγράφει ο κύριος Σιμιτζής για τα χρυσορυχεία της Θράκης, θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί ήδη ο ίδιος ή και οι υπόλοιποι δήμαρχοι που είναι εγκύτερα στην περιοχή των μεταλλίων της Χαλκιδικής. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει, να παραιτηθούν για τα μεταλλεία, για τα χρυσορυχεία της Θράκης, θα είναι τουλάχιστον περίεργο. Προσπαθώντας να συνδυάσουμε τώρα και να συνδέσουμε το ένα θέμα με το επόμενο, θα σας θυμίσουμε όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί ήδη στην Παλαγία, κυρίες και κύριοι. Και είναι πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή που έχει προκαλέσει στους κατοίκους της Παλαγίας στην Αλεξανδρούπολη η απόφαση των εργολάβων του νέου νηπιαγωγείου που κατασκευάζεται αυτόν τον καιρό εκεί να κόψουν ορισμένα από τα δέντρα, τα πεύκα που βρίσκονται στο οικόπεδο που κτίζεται το κτίριο. Κόπηκαν περίπου 10 πεύκα μεγάλης ηλικίας, με τη Δημοτική Αρχή να μην έχει δώσει σαφείς απαντήσεις προς το παρόν και τις φήμες να υποστηρίζουν ότι τα δέντρα κόπηκαν επειδή στην οροφή του κτιρίου, όταν αυτό αποπερατωθεί, θα εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά πάνελ. Ίσως να έφταξε και το γεγονός ότι τα πεύκα ήταν πράσινα και δεν ήταν μαύρη πεύκη. Σαν αυτά δηλαδή, τα οποία εικάζουν όλοι όσοι αντιδρούν με την επένδυση των χρυσορυχείων, ότι θα κατακρεουργηθούν κατά τη διαδικασία κατασκευής των χρυσορυχείων. Θέμα συζήτησης τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει στην Παλαγία η κοπή των πεύκων από το οικόπεδο στο οποίο κτίζεται το νέο νηπιαγωγείο του οικισμού. Το οικόπεδο βρίσκεται στο κέντρο του χωριού απέναντι από την εκκλησία και δίπλα στο πολιτιστικό κέντρο. Εδώ και τρεις μέρες, τέσσερις, εκτιμώ ότι ο εργολάβος έκοψε ορισμένα δέντρα, περίπου 10 είναι τον αριθμό, και πεύκα είναι αυτά, τα οποία φυσικά υπάρχουν εδώ και αρκετά χρόνια στην πλατεία. Γιατί τα άκοψε δεν γνωρίζουμε. Σύλλογος απευθύνθηκα στον αντιδήμαρχο, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο των τεχνικών υπηρεσιών, είπε ότι θα το κοιτάξει. Για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ, και εμείς από τη Δέλτα Τηλεόραση απευθυνθήκαμε στον αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών Γιώργο Ζουνίδη, ο οποίος απάντησε ότι το έργο ανέγερσης του νηπιαγωγείου έχει μελέτη. Ωστόσο, δεν θέλησε να κάνει καμία δήλωση στην κάμερα. Οι κάτοικοι του οικισμού πάντως θα ήθελαν να ξέρουν για ποιο λόγο κόπηκαν τα πεύκα από την Παλαγία. Οι κάτοικοι ενδεχομένως ανησύχησαν από το κόψιμο των δέντρων, διότι τα δέντρα είναι πνοή οξυγόνου. Όπως ξέρουμε όλοι, κοσμούν την πλατεία μας και είναι λογικό να ανησυχούν, διότι δεν μπορούμε πάντοτε να βάζουμε τσιμέντο σε όλη την πλατεία, πρέπει να υπάρχουν και τα δέντρα. Αυτό που ζητούν οι κάτοικοι του οικισμού της Παλαγίας είναι να αντικατασταθούν τα δέντρα που κόπηκαν για την ανέγερση του νηπιαγωγείου και στη θέση τους να φυτευτούν καινούργια. Προτείνω, εάν κόπηκαν για αυτόν τον λόγο, να τοποθετηθούν, μπορούν κάλλιστα να τοποθετηθούν άλλα δέντρα, τα οποία δεν θα εμποδίζουν τον ήλιο να χτυπάει πάνω στο κτίριο. Υπάρχουν αρκετά δέντρα και ξέρουμε επίσης πολύ καλά ότι τα δέντρα τα βάζουμε, αλλά μετά χρειάζεται να τα περιποιούμαστε. Κάτι το οποίο δυστυχώς εδώ στην Παλαγία δυσκολευόμαστε να το κάνουμε. Εν τω μεταξύ, άνθρωποι που έχουν παρατηρήσει τη θέση του ανεγυρώμενου κτηρίου σημειώνουν ότι ακόμη κι αν ο λόγος που κόπηκαν τα δέντρα είναι τα φωτοβολταϊκά, κόπηκαν άδικα, καθώς δεν εμπόδιζαν την επαφή των πάνελ με τον ήλιο.